Σύστημα Tombol. Η Ρωσία αποκαλύπτει μυστικό όπλο για να στοχεύσει το Starlink της SpaceX στην Ουκρανία. Ο ρωσικός στρατός έχει δοκιμάσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου Tombol, τα οποία ήταν αρχικά σχεδιασμένα για την προστασία των ρωσικών δορυφόρων. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών ισχυρίζονται ότι το πρόγραμμα, το οποίο προοριζόταν προηγουμένως για την προστασία των δορυφόρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων σε εχθρικούς δορυφόρους. Αμερικανοί στρατιωτικοί αναλυτές προτείνουν ότι ο ρωσικός στρατός διαθέτει τουλάχιστον 7 συστήματα Tombol σε υπηρεσία κοντά σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση δορυφόρων. 3 από τα 7 τέτοια συγκροτήματα φέρεται να βρίσκονται κοντά στην Μόσχα, κοντά στην Κρυμαία και στην περιοχή του Καλίνιγκραντ και θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση επιθέσεων σε αμερικανικούς δορυφόρους Starlink λόγω της σχετικής εγκύτητάς τους με το ουκρανικό έδαφος. Εκπρόσωποι της αμερικανικής εταιρείας SpaceX, στην οποία ανήκει το Starlink, αρνήθηκαν να σχολιάσουν αυτές τις πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο. Την περασμένη άνοιξη, ο Musk αναφέρθηκε εν συντομία στις προσπάθειες του Κρεμλίνου να στοχεύσει την τεχνολογία, γράφοντας στο Twitter τον Μάιο ότι ενώ η Starlink είχε επιδείξει την ανθεκτικότητά της έναντι τέτοιων προσπαθειών, οι Ρώσοι φαινόταν να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση που διέρευσε. Αυτά τα συστήματα αποτελούν ένα σημαντικό στρώμα στο δίκτυο επικοινωνιών της Ουκρανίας, δήλωσε ο ταγματάρχης Τσάρλι Ντίτς, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Η εστίαση του τμήματος, πρόσθεσε, παραμένει στο να αποκτήσουν οι Ουκρανοί τις δορυφορικές ικανότητες που χρειάζονται. Το Starlink έχει αποδειχθεί ζωτική σημασία για τον στρατό της Ουκρανίας, ο οποίος βασίζεται στα μικρά φορητά τερματικά για να επικοινωνεί στο πεδίο της μάχης και να αναμεταδίδει πληροφορίες. Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν επιτυχία, απενεργοποιώντας την ικανότητα των Ουκρανών να χρησιμοποιούν άλλο εξοπλισμό επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφώνων και των κινητών τηλεφώνων, αλλά τα δορυφορικά σήματα είναι πιο δύσκολο να διαταραχθούν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.